το στοιχείο της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ενίσχυσης της κοινωνικής προστασίας από την πλευρά του Δήμου. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ζούμε στο 2014, η Αθήνα ζει μέσα σε μια κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση, επομένως για μας δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να μπαίνουν κάτω από το χαλάκι. Αυτό γίνεται και μέσα από την ενίσχυση των κοινωνικών δομών, όπως για παράδειγμα πρέπει να γίνει με τα δημοτικά ιατρία τα οποία σήμερα είναι πέντε και λειτουργούν υποστελεχωμένα και υπολειτουργούν στην ουσία σε μια περίοδο όπου η δημόσια υγεία δέχεται τόσο μεγάλη επίθεση. Αυτό γίνεται μέσα από την ενίσχυση των δημοτικών παιδικών σταθμών. Ταυτόχρονα αυτό γίνεται όμως και μέσα από την οργάνωση της κοινωνικής αλληλεγγύης. Δεν είναι δυνατόν σήμερα ο κύριος Καμίνης να λέει ότι στηρίζει 20.000 άτομα, αθρίζοντας μέσα σε αυτά τα 20.000 άτομα και τα γεύματα τα οποία παρέχει το Δημοτικό Βρεφοκομείο στους παιδικούς σταθμούς, που είναι μια συμβατική υποχρέωση του Δήμου. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ο πρωτοβουλίε κοινωνική αλληλεγγύη με πολύ μικρότερα μέσα από αυτά του Δήμου, τα οποί οι οποίε αναλογικά προσφέρουν πολύ μεγαλύτερο έργο κοινωνική αλληλεγγύη. Δεύτερη προτεραιότητα είναι η ποιότητα ζωή για μα. Αυτό που χρειάζεται ενίσχυση είναι οι, οι μικρέ καθημερινέ ανάγκε των πολιτών να μπορούν να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα τη καθαριότητα, τα ζητήματα του ηλεκτροφωτισμού, τα ζητήματα των πεζοδρομίων, τα ζητήματα ακόμα και τα μεγαλύτερα των όριμων αστικών αναπλάσεων, τα οποία μπορούν και πρέπει να γίνουν και δεν είναι φαραωνικά έργα τα οποία κοστίζουν μία περιουσία. Τρίτη προτεραιότητα για μα είναι το ζήτημα του πολιτισμού. Δεν είναι μια επιμέρου πολιτική ο πολιτισμό στην Αθήνα. Ο πολιτισμό είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα αυτή τη πόλη, η οποία και έχει και πλούσιο πολιτισμό αλλά και πλούσιες ιστορικέ μνήμε, όχι μόνο στο κέντρο αλλά και οι γειτονιέ τη. Τέταρτη προτεραιότητα. Για μα, τέταρτη αιχμή είναι η στήριξη τη οικονομική δραστηριότητα στο κέντρο και τι γειτονιέ τη Αθήνα. Πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική πολιτική με τα δημοτικά τέλη. Αυτή τη στιγμή τα λουκέτα μπαίνουν το ένα μετά το άλλο σε αυτή την πόλη. Αυτό που μα λέει ο κόσμο στι περιοδίε τι οποίε κάνουμε είναι ότι δεν μπορούν να αντέξουν τα δημοτικά τέλη. Δεν αποδίδει το μέτρο με το άνοιγμα των καταστημάτων τη Κυριακή. Οδηγούνται σε περισσότερα λουκέτα τα καταστήματα. Δεν μπορεί αυτή η πόλη να αντέξει άλλα πολυκαταστήματα τύπου Μόλ. Ωραία. Και πέμπτη προτεραιότητα, <coughs> δεν <coughs> έχω τελειώσει, έχω 45 <coughs> δευτερόλεπτα, <coughs> μην διάζεστε, <coughs> είναι το ζήτημα της δημοκρατίας, το ζήτημα της συμμετοχής, το ζήτημα της διαφάνειας. Για μας είναι συστατικό της δικιάς μας πολιτικής, του δικού μας προγράμματος. Όλα αυτά για να γίνουν, αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει πρώτα απ' όλα μια ιεράρχηση των κοινωνικών αναγκών και να, υπά, να βάζουμε τα, τα συμφέροντα των πολιτών πάνω από τα συμφέροντα των, των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Σημαντικό είναι να, να υπάρχει πολιτική βούληση από την πλευρά του Δήμου να κάνει και τι συγκρούσει οι οποίε είναι απαραίτητε και με την κεντρική εξουσία και με τα ιδιωτικά συμφέροντα για να επερασπιστεί τα συμφέροντα των πολιτών. Και το πιο βασικό, αν μου επιτρέπετε, είναι να υπάρξει μια συνολική εμπλοκή των πολιτών σε, οποιαδήποτε, σε οποιοδήποτε σχεδιασμό για να μπορέσει πραγματικά οι πολίτε να νιώσουν ότι αυτό που γίνεται στην Αθήνα του αφορά. Μάλιστα. Μάλιστα. εννοείται ότι στου επόμενου γύρου θα λέω, γιατί ήδη έχουν αρχίσει και έχονται πάρα πολλά μηνύματα από φίλου ζητήματα που αφορούν. Στη σχέση με την κεντρική πολιτική εξουσία. Αποφάσει που λαμβάνει η κεντρική πολιτική εξουσία και αφορούν και το Δήμο. Νερό, για παράδειγμα, κτλ. θα τεθούν στη συζήτηση. Όπως Όπω και η αύξηση των δημοτικών τελών που πάρα πολλοί φίλοι εδώ από τη φαίνεται αναφέρονται. Πάμε λοιπόν στον κύριο Καπερνάρα. Να κλείσουμε τον πρώτο. Κύριοι, πολλοί λένε ότι ο κύριο Καμίνη είναι ανύπαρκτο δήμαρχο. Εμεί θα πούμε ότι.